Ο κύριος Σταμάτης ήταν απόλυτα ειλικρινής σήμερα. Ο οποίος ζήτησε από τον κύριο Σαμαρά, εκ μέρους εκείνων που φύγανε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, λέγοντας ότι διαφωνούν μαζί μου με την τακτική κτλ. Την οποία αυτοί χαράζαν, έτσι. Ο κύριος Ζώσης ήταν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Ο κύριος Γιαννάκης γενικός γραμματέας. Γράφει στο παραπολιτικά.gr. Ο κύριος Πρωθυπουργός είναι η ώρα να δείξει μεγαλοψυχία και μεγαλοσύνη. Να συμβάλλει στην ενότητα της κεντροδεξιάς και ο κύριος Σαμαράς έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι η ώρα να γίνει μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι αυτό που ζητάει ο κύριος Σταμάτης και πιθανώς και οι άλλοι είναι σε μια κοινή γραμμή. Θα σας πω ότι τα email που μας εστάλησαν από τον ίδιο λογαριασμό και από τον κύριο Ζώη και για τον κύριο και για τους υπολείπους που φύγανε. Εννοείται δηλαδή ότι υπάρχει ένα κοινό γραφείο τύπου, έτσι να το πω απλά, για αυτούς που φεύγουν από το κόμμα, ένα κέντρο συντονισμού των ενεργειών. Το ίδιο μέρος ήταν. Δεν έχει σημασία αυτό ιδιαίτερη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ζητάνε ουσιαστικά συγχώρεση από τον κύριο Σαμαρά, ζητάνε να δείξει μεγαλοψυχία, να δείξει, λέει, μεγαλοσύνη. Τώρα αυτές τις λέξεις μας θυμίζουν λίγο την υποταγή προς το Σουρτάνο. Είναι σαν να κάνουν πλέον επίσημα μία πρόταση στη Νέα Δημοκρατία να τους δεχθεί. Και μάλιστα φιλικά προσκύμενα, στους σελίδες φιλικά προσκύμενες προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά προσωπικά, τους λένε ότι εμείς θα εξετάσουμε αν θα σας πάρουμε, πρέπει να είστε καλά παιδιά, να μετανοήσετε κτλ. Εντάξει, ο καθένας διαλέγει τον δρόμο του, κύριε Βαγγελάτου. Και η σημερινή δήλωση του Δημήτρη του Σταμάτη νομίζω δείχνει καθαρά ότι ο λόγος για τον οποίο φύγανε είναι γιατί δεν πιστεύουν πια ότι θα μπορούν να αντέξουν αυτό που κάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τη συνέπεια δηλαδή ενός αντιμνημονιακού αγώνα. Ζητάνε από τον Πρωθυπουργό που ηγείται μιας κυβέρνησης φιλομνημονιακής, που ψήφισε και τα δύο τελευταία μνημόνια, που πάει ο Πρωθυπουργός στη Γερμανία ζητώντας ουσιαστικά την ευλογία της καγκελαρίας, που δέχεται την κυρία Μέρκελ εδώ και πριν τη δεχτεί έχει κάνει προσωπική επιστολή ότι αναλαμβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις της χώρας. Να τους συγχωρέσει και να προχωρήσουν όλοι μαζί για μια μεγάλη κεντροδεξιά. Πάντως. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η αναχώρησή τους από τους ανεξάρτητους Έλληνες έχει να κάνει με τα όνειρά τους. Και έχει να κάνει ουσιαστικά με την προσπάθεια να ξαναεπιστρέψει στο Μαντρί. Εμείς δεν τους κρατάμε κακία, τους ευχόμαστε καλό ταξίδι. Θα σας πω ότι πολλοί από τους ανθρώπους που χτίσαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσα από το διαδίκτυο είχαν επιφυλάξει την πρώτη στιγμή για συναδέλφους οι οποίοι ψήφισαν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Πολλοί, οι περισσότεροι εξ αυτών αντέχουν και θα αντέξουν και αύριο, θα το δείτε. Πέντε βουλευτές προερχόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία και που αρνηθήκαμε. Κύριε Πρόεδρε, αφήνω τη σκέψη και το λόγο σας να ρέει, αλλά θέλω ένα-δύο σημεία να παρέμβω, να ρωτήσω το εξής. Κατανοητά είναι όλα αυτά που λέτε. Όπως επίσης, εγώ το είπα και χτες, προκαλεί ερωτηματικά. Την καρτούλα πάντως θα έπρεπε να την παίξετε των δηλώσεων, γιατί θα καταλάβουν οι πολίτες ακριβώς τι λέω. Επειδή την είχαμε έτοιμη, την αναζητούμε, όταν τη βρούμε θα τη μεταδώσουμε. Το ερώτημα λοιπόν, είπα και χτες ότι προφανώς όλη αυτή η αλληλουχία δημιουργεί ερωτηματικά, δηλαδή γιατί ξαφνικά όλοι αυτοί μαζί. Απ' την άλλη όμως, εάν είναι ένα συντονισμένο σχέδιο, όπως σας ακούω να λέτε, έχω την απορία. Όλοι αυτοί όμως, κύριε Καμένη, είναι οι δικές σας επιλογές για το στενό κομματικό σας επιτελείο. Ο κύριος Ζώης. Ένα λεπτό να το ολοκληρώσω. Ο κύριος Ζώης, γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού, ήταν ο άνθρωπος που μαζί το ξεκινήσατε. Ο κύριος Μαρκόπουλος δεν έχει επισήμως φύγει, βεβαίως τον καθαρέσατε προχθές από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ήτανε, δεν λέω υπαρχηγός ή αρχηγός, αλλά ήταν κοντινός σας άνθρωπος. Ο κύριος Γιαννάκης, ο διευθυντής του κόμματος. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν λοιπόν υπάρχει όντως ένα σχέδιο, τότε κάποιος μπορεί να πει και σε εσάς, δεν διαλέξατε σωστούς συνεργάτες. Να σας απαντήσω. Η διαφορά των ανεξάρτητων Ελλήνων με τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος είναι ότι εμείς δεν έχουμε διαδικασίες που εισόδου, δεν κάνουμε face control στην πόρτα του κινήματος. Όπως επίσης και δεν έχουμε και διαδικασίες διαγραφής στελεχών του κινήματος. Εγώ στέκομαι στις δικές σας επιλογές για τους συνεργάτες σας. Να σας πω λοιπόν μία. Δεν ήταν δικές μου επιλογές.
Εγώ ξεχώρισα τον δρόμο μου με τον κύριο Σαμαρά στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Στη συγκυβέρνηση Παπαδήμου και Βενιζέλου. Και Καρατζαφέρη τότε. Οι 10 συνάδελφοι με τους οποίους κάναμε την κοινοβουλευτική ομάδα και ο Γιάννης ο Δημαράς από το Άρμα Πολιτών που μας συνάντησε, κάναμε την πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτά ήταν και ο κύριος Ζώης, ο κύριος Μαρκόπουλος και όλοι οι συνάδελφοι, κυρία Κουντουρά, κυρία Μίκα Γιατρίδη, ο κύριος Κουράκος, κυρία Κόλια, ο κύριος Μελάς από τον Πειραιά. Ναι, ναι. Ο κύριος Μαρκόπουλος, όλοι, αν ξέχασα κάποιον, συγγνώμη. Οι συνάδελφοι λοιπόν αυτοί, οι οποίοι συναντηθήκαμε τότε, φτιάξαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και κατεβήκαμε σε εκλογές μαζί με τους υποψηφίους των ανεξαρτητών Ελλήνων που προέκυψαν μέσα από το διαδίκτυο. 15 βουλευτές τη δεύτερη φορά και γύρω στους 28 βουλευτές την πρώτη φορά ήταν άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική. Ποτέ. Ήταν πολίτες απλοί, ανεξάρτητοι Έλληνες. Στην δομή του κομματικού μηχανισμού, του κινηματικού μηχανισμού, μέχρι να γίνει το συνέδριο, γιατί ουσιαστικά όλοι θα κριθούμε, και εγώ ο ίδιος, στο τέλος Απριλίου που θα γίνει το συνέδριο, που εξήγηλα στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, ναι, την περίφημη της προηγούμενης εβδομάδος. Λοιπόν, όλοι θα κριθούμε και θα αποφασιστούν ποιες θα είναι οι δομές του κινήματος. Πάντως αυτοί που τοποθετήθηκαν, κατανοητό γιατί το έχετε πει, αλλά αυτοί που τοποθετήθηκαν τώρα ήταν δικές σας επιλογές. Εσείς τους βάλατε στις θέσεις αυτές. Συναποφασίσαμε όλοι μαζί. Και οι συνάδελφοι καινούργοι είπαν και αποφασίσαν μαζί με τους παλιότερους ότι σε κάποιες θέσεις ευθύνης, όπως η γραμματεία της κοινωνικής ομάδος, θα μπει ένας έμπειρος βουλευτής. Εκπρόσωπος του κινήματος μπήκε ο κύριος Ζώης, ο οποίος δεν εξελέγει λόγω του εκλογικού νόμου στη Λάρισα. Και θα σας πω κάτι, ο κύριος Ζώης είναι προσωπικός μου φίλος 20 χρόνια. Και αν κάτι με έχει στεναχωρήσει, αν θέλετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν είναι τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο, από την αποχώρηση του κυρίου Ζώη, με τον οποίο είχαμε οικογενειακούς δεσμούς και εγώ τον σέβομαι απόλυτα σαν φίλο και στεναχωρήθηκα για την αποχώρηση του κυρίου Ζώη από την θέση του εκπροσώπου των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο κύριος Μαρκόπουλος, πάλι, ένας έμπειρος βουλευτής, ανέλαβε γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Αυτές είναι και ο κύριος Γιαννάκης, ο οποίος δεν εξελέγηκε εκείνος, δεν κατέβηκε στη Βιωτία. Τον είχαμε βάλει σαν βουλευτή επικρατείας στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές. Εξελέγει την πρώτη φορά, δεν εξελέγει τη δεύτερη. Ο κ. Γιαννάκης είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ο κ. Γιαννάκης ουσιαστικά καταργήθηκε η θέση του Γενικού Γραμματέα, γιατί πάμε για συνέδριο, ναι, ναι, και ουσιαστικά μπαίνει μπροστά η Επιτροπή Συνεδρίου, η οποία θα διαχειρίζεται το κίνημα, και οι συντονιστικές επιτροπές που μέχρι στιγμής υπάρχουν θα καλέσουν λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε νομό, ανοιχτές σε όλους τους πολίτες, για να συναποφασίσουμε στα προσυνέδρια και στο συνέδριο ποιοι θα είναι σύνεδροι και ποιοι θα αποτελέσουν ουσιαστικά τη διοίκηση του κινήματος. Ήταν άνθρωποι με τους οποίους βρεθήκαμε το παρελθόν μαζί. Τώρα, θα δούμε και αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν και δεν νομίζω ότι θα ικανοποιήσουμε πολλές εκπλήξεις, τι θα γίνει και με τους άλλους συναδέλφους που είπατε. Είπατε όμως ότι ξεχωρίζετε τρεις που δεν υπέγραψαν αυτό το κείμενο. Θα σας πω ότι το ίδιο βράδυ που έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα και δεν παρέστη ούτε η κυρία Κόλια, ούτε ο κύριος Κουίκ, ούτε ο κύριος Κουράκος, το ίδιο βράδυ και η κυρία Κόλια, και ο κύριος Κουίκ και ο κύριος Κουράκος ήταν στην εκδήλωση στο ΡΟΑ για Ολυμπικ που κάναμε του Ιδρύματος του Κινήματος. Άρα λοιπόν δηλαδή, είναι μέσα στο κόμμα μας, το διαβεβαιώνετε.